Κάθε ανθρώπινη ύπαρξη έχει δικαίωμα στην ανθρωπιστική βοήθεια, ανεξάρτητα από το φύλο, την καταγωγή, το σεξουαλικό προσανατολισμό, τη θρησκεία, την ιδεολογία ή την πολιτική πεποίθηση. Αυτή, κυρίες και κύριοι, είναι η βασική αρχή των γιατρών του κόσμου. Της οργάνωσης που ήρθε στη χώρα μας από τη δεκαετία του 90 και από τότε καθημερινά δίνει μία μάχη για την ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Οι δράσεις της αρχικά εστίαζαν στο εξωτερικό. Κατά τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης, οι γιατροί του κόσμου επέστρεψαν στην Ελλάδα γιατί οι ανάγκες ήταν μεγάλες και τα αιτήματα για βοήθεια δεν μπορούσαν να αγνοηθούν. Οι κινητές μονάδες της οργάνωσης όργωναν τη χώρα και έφταναν στα πιο απομακρυσμένα σημεία για να παράσχουν πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας στους κατοίκους. Ενώ έτρεχαν παράλληλα προγράμματα και σε μεγάλα αστικά κέντρα για τους άστεγους και τους ευάλωτους πληθυσμούς. Συνεχίζουμε με τα ανοιχτά μας πολυατρία. Ξέρετε πάρα πολύ καλά, τα προηγούμενα χρόνια, πριν 3 χρόνια, υπήρχε ένα πικ στο μεταναστευτικό. Οπότε είχαμε πολύ έντονη ενεργή δράση μέσα σε αυτό το κομμάτι. Βρισκόμαστε ακόμη στη Λέσβο, που είναι νησί πρώτης υποδοχής. Βρισκόμαστε στα camps μέσα, που προσφέρουμε εκεί πρωτοβάθμια ιατροφαρμακευτική περίθαλψη. Υπάρχουν οι κινητές μας μονάδες, που πηγαίνουμε σε συνεργασία με τις υγειονομικές περιφέρειες των νομών και προσφέρουμε αυτό το οποίο λείπει. Έχουμε τους ξενώνες μας. Πρόσφατα έχουμε ανοίξει και ένα ξενώνα ευάλωτων γυναικών. Η πανδημία παράτηνε την παραμονή της οργάνωσης στην Ελλάδα, καθώς έφερε επιπλέον προβλήματα που οι γιατροί του κόσμου καλούνται να διαχειριστούν στα πλαίσια αυτής της ιδιότυπης ανθρωπιστικής κρίσης. Ποια είναι τα μεγαλύτερα κοινωνικά προβλήματα που έχουν ανακύψει μέσα στην περίοδο της πανδημίας, που νομίζω ότι αυτή η περίοδος όχι απλά ήρθε να μας κλονίσει σε επίπεδο υγείας και υγειονομικών ζητημάτων, ήρθε να μας κλονίσει θέμελα σε όλα τα επίπεδα. Η πανδημία μας έχει αλλάξει. Μας έχει αλλάξει και ως προς τον τρόπο ζωής μας, αλλά και το πώς συμπεριφερόμαστε. Έχει αλλάξει την ψυχική μας υγεία. Φοβόμαστε περισσότερο όλοι μας. Δεν ξέρουμε το τι θα μας συμβεί και το πώς θα συνεχίσει η πανδημία. Ένα από τα βασικά θεμελιώδη ζητήματα με τα οποία καταπιάνεστε οι γιατροί του κόσμου είναι τα ανθρώπινα δικαιώματα. Σε όλες τις εκφάνσεις και σε όλες τις δράσεις της ζωής μας. Και ήθελα να ρωτήσω αν μέσα στην πανδημία έχουν καταστρατηγηθεί αυτά τα δικαιώματα, πολλά από αυτά τα δικαιώματα τελικά. Ο κάθε άνθρωπος πρέπει να πληροφορείται σωστά, αλλά να μπορεί να έχει την άποψή του, τη γνώμη του και τα δικαιώματά του να μην καταπατώνται. Χωρίς τα δικαιώματά του να μην βλάπτουν κάποιους άλλους. Η πολιτεία πρέπει να είναι πολύ πιο προσιτή στον άνθρωπο. Πρέπει να είναι πιο έτσι κατατοπιστική. Δεν πρέπει να υπάρχει ένας κανόνας απαγόρευσης. Πρέπει να υπάρχει ένας κανόνας ο οποίος με την κουβέντα θα πείσει τον απέναντί του ότι πρέπει τα πράγματα να γίνουν έτσι. Αν διερωτάστε ποιος είναι ο ρόλος ο δικός μας στη δεδομένη χρονική στιγμή ως πολίτες, πώς μπορούμε να βοηθήσουμε ως εθελοντές, οι γιατροί του κόσμου έχουν μία θέση για όλους μας. Φυσικά γιατροί, νοσηλευτές, κοινωνικοί λειτουργοί και ψυχολόγοι έχουν περισσότερη έτσι σημασία στο έργο των γιατρών του κόσμου, αλλά έχουμε ανάγκη και από έναν απλό διηγητικό που θα σηκώσει το τηλέφωνο, που θα κρατήσει τις σημειώσεις, ποιος έχει ανάγκη και πού βρίσκεται αυτός, για να μπορούμε εμείς η υπόλοιπη ομάδα μετά να το πάρει και να φτιάξει το στρατηγικό της πλάνο για να πάει να δώσει βοήθεια. Την καθαρίστρια, η οποία θα βοηθήσει στον ξενώνα των αστέγων ή των γυναικών, τον κομμωτή, ο οποίος θα φροντίσει τους ανθρώπους αυτούς, τον καλοπισμό τους, τους φοιτητές οι οποίοι έρχονται εδώ και βοηθούν. Τώρα τρέχεται μία καμπάνια η οποία νομίζω ότι έρχεται και ακουμπάει την καρδιά μας και μας λέτε ότι μπορείς να είσαι εκεί να βοηθήσεις ακόμα και όταν δεν είσαι εκεί. Με πολύ απλό τρόπο. Ο Έλληνας το έχει το στοιχείο της προσφοράς, αρκεί να του δώσεις το κίνητρο, αρκεί να τον παροτρύνεις μάλλον. Αντί να τον παροτρύνεις και αντί να τον κάνεις να πιστέψει σε σένα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Πρέπει να κερδίσεις την εμπιστοσύνη του άλλου.
μπορείς να είσαι εκεί για να βοηθήσεις, ακόμα και όταν δεν είσαι εκεί. Έχετε δει ζωές ανθρώπων να αλλάζουν από τις παρεμβάσεις που κάνει η ομάδα σας, που κάνουν οι γιατροί του κόσμου? Έχουμε δει. Και η ανταμοιβή μας σε αυτό που κάνουμε είναι αυτή. Αυτή ακριβώς. Έχουμε βοηθήσει πολλές οικογένειες να ξανασταθούν στα πόδια τους. Έχουμε βρει δουλειές σε παιδιά τα οποία είχαν έρθει στην Αθήνα, ήταν από φτωχές οικογένειες, από επαρχία, είχαν μείνει άνεργα, είχαν μείνει άστεγα. Πήραμε 20 λάπτοπ, ο IT έφτιαξε μία εφαρμογή επάνω, μοιράσαμε αυτά τα λάπτοπ σε οικογένειες ηλικιωμένων και αρχίσαμε να τους κάνουμε διάφορες θεματικές. Μία συγκεκριμένη μέρα, μία συγκεκριμένη ώρα, να υπάρχει γεροντολόγος που τους μιλούσε για προβλήματα υγείας που έχουν στην τρίτη ηλικία, όχι μόνο για προβλήματα υγείας και πώς πρέπει να προφυλαχτούν και τι πρέπει να προσέχουν. Την επόμενη μέρα υπήρχε ο ψυχολόγος που έκανε συνεδρίες ή και κατηδίαν συνεδρίες αυτών που το είχε ανάγκη. Η κοινωνική λειτουργός, η οποία τους μιλούσε για άλλα θέματα. Και ακούγανε και μουσική. Και γίναν όλοι παρέα. Γνωριστήκαν και μεταξύ τους. Και όταν δεν είμαστε εμείς, ας πούμε, για να μιλήσουμε για διάφορες θεματολογίες, μιλάνε και μεταξύ τους. Εσείς, κυρία Θάνου, έχετε δει τη δική σας ζωή να αλλάζει? Φυσικά και έχει αλλάξει η ζωή μου. Φυσικά και έχουν αλλάξει όλα αυτά τα οποία πίστευα μέχρι πριν έρθω σε αυτή τη δουλειά. Και φυσικά μέσα σε αυτή τη δουλειά έφερα και τα παιδιά μου ως εθελοντές για να γνωρίσουν πώς είναι η ζωή. Οι γιατροί του κόσμου, αυτό που υπηρετούν κυρίως είναι η ανθρώπινη αξιοπρέπεια, χωρίς διαχωρισμούς σε χρώμα, φύλο, θρήσκευμα ή πιστεύω. Πιστεύουν στον άνθρωπο και στην απρόσκοπτη πρόσβασή του σε όλα τα κοινωνικά αγαθά.